Οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για την ενέργεια μετά την επιστροφή του στη χώρα του από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει μεγάλη περιέργεια στην τουρκική κοινή γνώμη. Ο Τούρκος Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι το νέο όραμα που δημιουργήθηκε με τις χώρες της περιοχής θα ανοίξει νέες πόρτες για την Τουρκία, είπε: «Δεν θα το αποκαλύψω αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι με αυτές τις συνομιλίες που έχουμε θα ανοίξουν πολλά διαφορετικά πεδία στην ενέργεια και όταν το ακούσετε αυτό θα πείτε από πού προήλθε», είπε ο Ερντογάν. Κατά τη συζήτηση για τα καλά νέα, όπως τα αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, τα οποία έδωσε ο Ερντογάν, τα μάτια στρέφονται σε πιθανές ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ίδια εφημερίδα αναφέρει για μια συμμαχία για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο που θα περιλαμβάνει Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο, ακόμα και την Κύπρο, βασισμένη στην αρχή win-win. Η Τουρκία είναι τώρα στην ενεργειακή εξίσωση που σχετίζεται με τη δική της εξωτερική πολιτική, ενώ η χώρα θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ σημαντικό κέντρο φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή με πιθανές νέες συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας. Υπό το πρίσμα των ανακαλύψεων στη Μεσόγειο, περίπου 5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου ενδέχεται να προέρχονται από το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μπορεί να προέρχονται από τις ανακαλύψεις στην Κύπρο. Όπως όλα δείχνουν, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συναντήσεις του Ερντογάν με Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και άλλα, κατά τις οποίες εκτός του ζητήματος της Ουκρανίας, συζητήθηκε και το θέμα των αγωγών φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Εκεί η Τουρκία πρέπει να έλαβε κάποιου τύπου διαβεβαίωσης ότι αγωγός ή αγωγή θα διέρχονται από το έδαφος της για να τροφοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έως το 2027 θα πρέπει να απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αν επικρατήσει αυτό το σενάριο, που είναι πιθανόν και το επικρατέστερο, η Ελλάδα και η Κύπρος θα χάσουν την ευκαιρία να γίνουν αυτές ο ενεργειακός κόμβος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να χρυσώσουν το χάπι, ενδεχομένως να μας δώσουν πιθανή διέλευση αγωγού φυσικού αερίου από Εύρω προς τον αγωγό που συνδέει Ελλάδα και Βουλγαρία και τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.